Ο επόμενος καλεσμένος είναι γνωστός στη συχνότητα του 94 και στην Greek TV για την έρευνά του στο πεδίο σε άλλα ζητήματα, στους υδρογονάνθρακες, και την επιμονή του στο φυσικό εθνικό πλούτο. Όμως είναι καθηγητής γεωλογίας και με έκπληξη πρόσεξα στις πρόσφατες τοποθετήσεις του για τις πλημμύρες ότι το πεδίο της Θεσσαλίας μόνο άγνωστο που δεν του είναι, και θα ακούσετε και το λόγο. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης, καθηγητής βέβαια στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με απόλυτη επίγνωση όμως της Θεσσαλίας. Το λόγο θα μας το εξηγήσει ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Ζελιλίδη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Από πού και ως πού τώρα, εντάξει δεν είναι μακριά. Από πού και ως πού τώρα, εντάξει δεν είναι μακριά η απόσταση, θα πει κάποιος, αλλά ένας καθηγητής που όλοι έχουμε συνηθίσει στους υδρογονάνθρακες ασχολείται με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Με αυτό είχα ξεκινήσει. Ξέρετε, η πρώτη μου πρόσκληση ήταν το 97 στις πλημμύρες στην Κόρινθο, σαν πραγματογνώμονας, να πω ότι έφταιξε. Γιατί το διδακτορικό μου και η πρώτη μου έτσι ανασχόληση ήταν με τη διαχείριση των ποταμίων συστημάτων, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Εκεί στην Καλαμάτα δούλευα, υπήρχε ο Πάμισος και όλα αυτά. Στη Θεσσαλία δούλεψα εκείνη την περίοδο για τα πετρέλαια, για το πώς εξελίχθηκε η λεκάνη και τι είναι ο Θεσσαλικός κάμπος, πότε δημιουργήθηκε, πώς δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε, πότε έκλεισε το στενό της Καλαμπάκας. Μιλάμε τώρα για μια αναφορά πριν 40 εκατομμύρια χρόνια, 30, 20, 10 και φτάσαμε στο σήμερα. Επίσης, από τις πρώτες δουλειές που έκανα σαν ελεύθερος επαγγελματίας πριν μπω στο Πανεπιστήμιο ήταν στο Θεσσαλικό κάμπο, ψάχνοντας για νερό, τότε που ακόμα τα νερά ήταν αρτεσιανά. Δηλαδή είχε τέτοιους καλούς υδροφόρους που θα μπορούσες να τρυπήσεις σε μία θέση και το νερό να βγαίνει μόνο του πάνω. Πηγαδίσιο, μάλιστα. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, έχοντας μια πρώτη εικόνα, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ένας άλλος ειδικός μας είπε ότι αυτό που δεν έχουν πάρει χαμπάρι αρμόδιοι και αναρμόδιοι είναι ότι έχει τυγκάρει το τεχνικό κομμάτι, το τεχνητό κομμάτι της Κάρλας, που δεν είναι λίμνη ακριβώς μας είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει τυγκάρει, έχει μπουκώσει και έρχεται πλημμύρας φάση 2 και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι διότι κοιτάνε από πάνω και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται από κάτω, μας είπε ο άνθρωπος. Νομίζω ότι έχει δίκιο, γιατί κοιτάω και εγώ τους κάρτες, το παρακολουθώ. Η Κάρλα έχει φτάσει πλέον σε μια στάθμη πιο ψηλή από αυτή που ήταν πριν την αποξήρανση, πριν το 62. Που σημαίνει ότι και φωνάζουν οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων γύρω-γύρω ότι κινδυνεύουμε να καταστραφούμε. Έχουν καταστραφεί δηλαδή, γιατί από τη στιγμή που ήταν αποξηραμένη και σιγά-σιγά μόνη της άρχισε να δημιουργείται. Φαίνεται ότι θα είναι το επόμενο γεγονός. Όπως ξεκίνησε ο Θεσσαλικός κάμπος, πήγαμε στις εκβολές του ποινίου, τώρα πάμε στην Κάρλα, δεν τελειώνει το φαινόμενο και ούτε πρόκειται να τελειώσει. Για μένα ο Θεσσαλικός κάμπος είναι τελειωμένος. Θέλουν πολλά έργα. Και σχολιάζοντας 2-3 δηλώσεις συναδέλφων, ο ένας είπε, ας πούμε, ο κύριος Ζερεφός, αυτό το φαινόμενο θα ξαναγίνει σε 300 χρόνια. Κάπως έτσι δεν λέγανε και με τον Ιαννό, ότι τέτοιο φαινόμενο δεν θα ξαναδούμε. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είπαν, μα τι ζητάς τώρα, ζητάς να κάνουμε σκάψιμο μέσα στην Κίτη για να το διαπλατείνουμε, να χωράει νερό, ξέρεις τι λεφτά θέλει, αυτά είναι φαραωνικά έργα. Έρχομαι να συμφωνήσω στο εξής, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ναι, αυτό που βιώνουμε είναι το μεγαλύτερο. Για μένα όμως, επειδή δεν πιστεύω ότι έχουμε μια κλιματική κρίση, έχουμε μια κλιματική αλλαγή, αυτή την περιμέναμε, ερχότανε. Απλώς η ανθρώπινη παρέμβαση επιτάχυνε λίγο τις διαδικασίες. Αλλά απ' την άλλη η ανθρώπινη παρέμβαση πάνω και μέσα στις κήτες των ποταμών έχει επιταχύνει και έχει προκαλέσει αυτές τις καταστροφές κατά 90%. Μόνο ένα 10% οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Νερά είχαμε, νερά έχουμε, νερά θα ξαναέχουμε. Το θέμα είναι, μπορούμε να τα παροχετεύουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεσσαλικός κάμπος στο στενό της Πινιάδας από 40 χιλιόμετρα πλάτος γίνεται 1200 μέτρα. Τι πρέπει να κάνουν? Έχουν επιστήμονες. Να μεγαλώσουμε την Κίτη, να φαρδίνουμε αυτό, να μην αφήσουμε να χτίζουν εκεί μέσα, να την καθαρίζουμε. Δεν το κάναμε. Περνάει από την άλλη μεριά, σμίγει ο Πινιός με το ποτάμι που έρχεται από την Ελασσόνα. Άλλος κάμπος εκεί. Καμία
πρωτοβουλία να το διορθώσουμε. Αν δείτε τους χάρτες της κίνησης του ποινίου, θα δείτε ότι σε μερικές περιοχές κάνει πολλούς ελιγμούς. Σωστά. Η ελιγμή λοιπόν σημαίνει με ανδρισμός. Με ανδρισμός σημαίνει ότι η κήτη είναι σχεδόν οριζόντια. Και τι κάνει το ποτάμι από μόνο του? Πλημμυρίζει στα χαμηλά ανάγλυφα, τον μπαζώνει, ξαναγυρίζει, κάνει ελιγμούς. Άρα εμείς πρέπει να προστατεύουμε τις περιοχές που έχουν σχεδόν οριζόντιο επίπεδο κλίσης κήτης ή να βρούμε εναλλακτικές σε περίπτωση πλημμύρας. Να το στείλουμε από κάπου αλλού. Αλλά αυτά θέλουν λεφτά και έργα. Ή λοιπόν εξαφανίζεις το Θεσσαλικό κάμπο και λες εδώ δεν μένει κανένας, εδώ θα πλημμυρίζουμε, ή πας και δίνεις λεφτά για να κάνεις έργα. Αυτό το παραμύθι είναι φαραωνικά τα έργα ή θέλει πολλά λεφτά. Σε αυτό το διάστημα των πλημμυρών έχουμε ακούσει πολλούς, όχι τους ειδικούς, τους ανθρώπους που πνιγήκανε. Λέει ο ένας δήμαρχος, μου είπαν ότι θέλει 8 χιλιόμετρα να κάνουμε φράγματα αριστερά και δεξιά από τις όχθες για να προστατεύσουμε το χωριό και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν, λέει, έχεις 800 μέτρα, πού τα θέλεις? Δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Ξοδεύονται λεφτά χωρίς κανένα σχεδιασμό. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τις εκβολές του ποινίου, να κάνουμε διαπλατήσεις, να κάνουμε καθαρισμούς. Έχω φωτογραφίες λίγο πριν την πλημμύρα που δείχνει τον ποινιό σχεδόν παζωμένο. Έχει αμμονισίδες μέσα, νησίδες άμμου και χαλικιών μέσα στην κήτη. Δεν καθαρίστηκε ποτέ. Πώς θα αντέξει αυτό το πλημμυρικό φορτίο? Πώς θα αντέξει αυτή την αυξημένη ροή νερού? Μα η ειδική τα λέτε και τις εκβαθύνσεις που χρειάζεται, αλλά και τις σχεδόν μηνιαίες, να πω ετήσιες συντηρήσεις. Αλλά εδώ οι κάτοικοι βγαίνουν και λένε τώρα, κύριε καθηγητά μου, με συγχωρείτε, ότι και τα χρήματα, τα στοιχειώδη για μια στοιχειώδη αντιπλημμυρική πέφταν σε δρόμους, σε επιχορηγήσεις συλλόγων για πολιτιστικά κέντρα, για πανηγύρια, για, αλλά δεν πέφταν για εκεί που έπρεπε. Καταλάβατε? Το κατάλαβα. Ξέρετε τι με ενοχλεί? Το ότι ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα και δεν τιμωρούμε. Παρακαλάμε για αυτό το επίδομα. Όταν πέρασε ο Ιαννός, καταστράφηκε η Αγία Ευθυμία στην Κεφαλονιά. Δεν θα μιλήσω για το Θεσσαλικό κάμπο, αν ήταν τόσο μεγάλο το φαινόμενο ή όχι. Δεν αντέδρασε κανένας. Πάντα υπάρχουν κάποιοι φύλλα προσκύμενοι που κάνουν τα χατήρια και μας βάζει τους γεωεπιστήμονες σε αντιπαράθεση. Όταν λοιπόν είπα για την Κεφαλονιά, φταίνει οι ανεμογεννήτριες γιατί ανοίχτηκε ένας δρόμος 15 μέτρα πλάτος σε ένα πληγωμένο βουνό σπασμένο λόγω της τεκτονικής και ήρθε ο Ιαννός και κατέστρεψε την Αγία Ευθυμία γιατί μετέφερε όλο αυτό το θράσμα της κροκάλας στο χωριό, δεν ίδρωσε κανένας, δεν άνοιξαν μύτες. Γιατί υπήρχε ένας άλλος που είπε «Ο Θεός φταίει». Μα το λένε και τώρα. Τόσο ύψος νερού ποτέ. Βεβαίως. Έχουμε μια κλιματική αλλαγή. Τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να προστατεύσω τον κόσμο προστατεύοντας τα ποτάμια? Αν σας δείξω κήτες ποταμών που είχαν στην ιστορική τους καταγραφή 300 μέτρα πλάτος και ήρθε ο άνθρωπος και τους έκανε 50 και τα άλλα 250 έχει σπίτια, καλλιέργειες, κάποιος τα παραχωρεί. Κάποιος δίνει άδεια για να χτίσουν μέσα στην κήτη του ποταμού. Δημόσια κτίρια. Εδώ δίπλα μας στην Πάτρα έχω ένα ποτάμι. Το Ξυλοκέρα. Πάνω στην όχθη έχει χτιστεί το Αρσάκιο. Μάλιστα. Εάν πέσει θα φταίει η κλιματική αλλαγή. Μπράβο. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Να σας το κάνω και χειρότερο. Προχθές κάτοικοι από τα ορεινά της Αργυθέας μας είπαν ότι εμείς εδώ πάθαμε αλλιώς τη ζημιά. Υποστηλώσαν ένα παλιό γεφύρι για να περάσουν απάνω φορτηγά που σηκώναν ανεμογεννήτριες. Τα αποστηλώματα δεν φύγαν, είχαν κλείσει τις καμάρες του γεφυριού, έφραξαν και πλημμυρίσαμε. Καταλάβατε? Το κατάλαβα, το είδα και σε φωτογραφίες και σε βίντεο. Παρόμοια γεγονότα συμβαίνουν όμως σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς. Έχω παραδείγματα από άλλα ποτάμια που ήρθε πριν 5 χρόνια ένα υψηλό φορτίο νερού, όχι πλημμυρικό, ένα υψηλό φορτίο και κατάστρεψε μια γέφυρα. Όταν λοιπόν μια κήτη στο συγκεκριμένο ποτάμι έχει 150 μέτρα πλάτους και εσύ το κάνεις 20-30 για να βάλεις μια γέφυρα, να εξυπηρετείς 2 χωριά και έρχεται και το καταστρέφει αυτό το γεγονός. Τι πρέπει να κάνεις? Δεν πρέπει να αναθεωρείς την τακτική σου και την πολιτική σου?
Τι κάνανε λοιπόν, αντί 20 μέτρα το κάνανε 40 μέτρα. Και αντί να κάνουν γέφυρα, βάλανε σωλήνες μεγάλες για να φεύγει πιο εύκολα το νερό. Μα δεν ξέρουν ότι όταν θα έρθει ένα πλημμυρικό φαινόμενο θα έρθουν κούτσουρα, θα έρθουν πλατάνια, θα έρθουν δέντρα. Θα φράξουν αυτοί οι σωλήνες. Και προσέξτε, για το ποτάμι που μιλάω, η Κίτη είναι 4 μέτρα πιο ψηλά από το χωριό που είναι δίπλα από τα αναχώματα. Όταν θα πλημμυρίσει αυτό πάλι, η κλιματική αλλαγή θα φταίει. Δεν ακούνε όμως. Δεν θέλουν να ακούσουν. Έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Οι πολιτικοί βλέπουν κοντόφθαλμα την τετραετία τους. Κανένας δεν θέλει να επενδύσει σε έργα που δεν θα δουν το όφελος αυτής τη θητεία τους. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί. Να είστε δίκαιος, κύριε Ζελίδη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν μας λέει ότι δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες. Διότι στο κόστος όφελος δεν τους βγαίνει. Καταλάβατε. Πάει παντού αυτό το θέμα. Και όταν έχει σήμερα το δήμαρχο του Παλαμά να λέει: ψάχνω να βρω ποιος έδωσε εντολή να γκρεμιστεί το ανάχωμα, να γλιτώσει η καρδίτσα, να πνιγούμε εμείς, και ο ένας πετάει την μπάλα στον άλλον, καταλαβαίνετε μετά τι γίνεται. Ναι, αλλά εγώ διαβάζω ότι δόθηκαν, ξέρω κι εγώ, 180 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά. Και ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης έλεγε 70, 80 και δεν έχω και δεν κάνω. Δεν ξέρουν τι θα πει πλημμυρικό φαινόμενο. Αν δεν γίνει οριοθέτηση του ποταμού και προστασία του ποταμού από τις όχθες και στην Κίτη, να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Όλες οι παλιές γέφυρες είναι κίνδυνος θάνατος. Γιατί οι περισσότερες έχουν στη θεμελίωσή τους, στο κάτω μέρος, τσιμέντινο χαλινό, όπως το λένε οι μηχανικοί, με αποτέλεσμα να μην περνάει ελεύθερα το ποτάμι, να κρατάει τη φερτίλη πίσω από τη γέφυρα, να φουσκώνει πολύ εύκολα η γέφυρα και να καταστρέφεται. Και αυτό να πέφτει μέσα στην Κίτη. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δουλειά και η ιεράρχηση. Πρέπει να κάνουμε διάφορα αντιπλημμυρικά και εμπλουτισμούς στον ορεινό όγκο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από τις άκρες, προστατεύοντας και μειώνοντας την ταχύτητα ροής του νερού και ανοίγοντας τα στόμια που περνάει το ποτάμι. Και στα Τέμπη, παράδειγμα, και στην Πηνιάδα, δεύτερο παράδειγμα. Mm. Μιλάμε για τον Πηνιό. Όλα τα ποτάμια έχουν θέμα. Όλα τα ποτάμια έχουν θέμα. Η Λάρισα έχει γίνει τροποντινά νησί αυτές τις μέρες. Έτσι. Εννοώ επικοινωνιακά. Η Εθνική Οδός έχει κλείσει. Άλλο αυτό τρελό. Και εδώ, κοιτάξτε, επειδή είπατε εσείς ότι δεν ξέρουν πώς κάνουν έργα. Εγώ στην αρχή της εκπομπής σήμερα, δεν το ακούσατε κύριε Ζελίδη, λογικό, διάβασα μία δημοσίευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας 28 Απριλίου του 23. Ενώ λοιπόν δεν έχουν ιδέα, ο μεν κύριος αγοραστός λέει ότι είμαστε η περιφέρεια πρότυπο στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και φαινομένων πλημμυρών, σεισμών, πυρκαγιών, και μάλιστα τα πρωτόκολλα ενεργειών μας γίνονται και νόμος του κράτους για όλη τη χώρα. Ο δε πρόεδρος του ΑΣΠ, που χθες ο κύριος Λέκας βρήκε ότι δεν γίνανε έργα και ότι αν γινόταν και πιο φθηνά θα ήταν και καλά, έλεγε στην ίδια ημερίδα 28 Απριλίου του 23, πριν 6 μήνες, ότι στη Θεσσαλία καταφέραμε να δώσουμε άμεση και αποτελεσματική απάντηση σε επίπεδο πρόληψης, εκδήλωσης κάθε έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης. Καταλαβαίνετε τι δουλεύμα πέφτει εδώ? Το καταλαβαίνω. Πού είναι ο κύριος Λέκας? Δεν άκουσα τις τελευταίες μέρες για το Θεσσαλικό κάμπο. Είπε χθες ότι έπρεπε να γίνουν αντιπλημμυρικά που δεν έγιναν, και αν γινόντουσαν και με μικρότερο κόστος θα είχαμε μικρότερες συνέπειες. Ναι, αλλά πριν 6 μήνες μας έλεγε ότι είναι πρότυπο. Αυτό είπα. Εντάξει. Ξέχασε τι είπε, φαίνεται, πριν 6 μήνες. Και ο κύριος αγοραστός ομοίως ξέχασε. Παρόλα αυτά μου λένε εδώ, καλά τα λέει ο κύριος Ζελιλίδης, όμως πρέπει να αντιληφθεί ότι, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κάρλας είναι πήγουσα σημασίας ο κύριος Καλαγιάς που βγάλαμε το πρωί, και παρακαλώ πολύ την Κατερίνα να τον έχουμε αν μπορούμε, μας έλεγε ότι έτσι πως έχει δημιουργηθεί με νούμερα ο άνθρωπος, γιατί όταν υπηρετούσε στο ΓΕΘΑ ήταν ειδικός για την άντληση αυτών ακριβώς των στοιχείων και πληροφοριών των καταστροφών, μας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή πρακτικά για να πεις ότι γλιτώνεις από πλημμύρες από την Κάρλα πρέπει να χτυπήσεις, να κόψεις το βουνό. Δεν γίνεται λοιπόν, μας λέει. Επειδή είστε γεωλόγος και γνωρίζετε τα ανάγλυφα, είναι έτσι όπως το λέει? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Κάρλα βρίσκεται στις ανατολικές παρυφές μιας... Μισό λεπτό κύριε Ζελίδη, μισό λεπτό, κάντε μου τη χάρη. Θέλω να τον ακούσετε, γιατί
ως ειδικός και αυτός θα σας τα πει έτσι που εσείς ως ειδικότερος μπορείτε να καταλάβετε και να μας εξηγήσετε και εμάς. Κύριε Καλαγιά, συγγνώμη, πείτε μου σας παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε. Θα τον έχουμε. Για ελάτε, κύριε Ζελίδη, πείτε αυτό και θα τον βρούμε, τον κύριο Καλαγιά. Η Κάρλα είναι μια πονεμένη ιστορία. Επειδή την παρακολουθώ την εξέλιξη της χρόνια, θα τη στεγνώσουμε, θα την αδειάσουμε. Και εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που παρεμβαίνει στην εξέλιξη της φύσης, η φύση σε τιμωρεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς εξελίχθηκε η Κάρλα και τι πρέπει να γίνει τώρα. Κοροϊδέψανε τον κόσμο, τους δώσανε εκτάσεις, αναπτύχθηκαν γύρω-γύρω σπίτια, δραστηριότητα κλπ. Οικισμοί, μάλιστα. Χιλιάδες ζώα, καλλιέργειες. Η φύση εκδικείται και θέλει να ξαναγυρίσει στην αρχική της θέση. Τι να της πεις, όχι? Δεν μπορείς να το πεις το όχι. Θα γυρίσει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα γυρίσει. Εκεί που είναι η Κάρλα εντωμεταξύ, αν δείτε, ανατολικά έχει έναν ορεινό όγκο. Δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Μισό λεπτό, κύριε Ζελίδη. Κύριε Καλαγιά, συγγνώμη που σας ζητήσαμε πάλι, αλλά επειδή έχουμε έναν από τους κορυφαίους γεωλόγους της χώρας, θέλω να μου πείτε αυστηρά τα στοιχεία για την Κάρλα αυτή τη στιγμή, όπου με βεβαιότητα λέτε ότι πάμε σε πλημμύρες δεύτερο ημίχρονο. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μπορείτε να το πείτε? Ναι, μπορώ το πω, ναι. Επαναλάβετε το παρακαλώ, να σα ακούσει. Απλά έχει σπάσει το ποτάμι, δεν ξέρουμε σε ποια σημεία. Πέρα από τα φράγματα που είχαν ανοίξει για να πάει για την Κάρλα, έχουν σπάσει σε πολλά σημεία και το νερό μπορούμε να είναι μετρήσιμο στο χωριό Ελευθέριο προς Αγιά. Ένα χιλιόμετρο που έχει ύψος νερού με μεγάλη ορμή προς την Κάρλα, νότια λοιπόν, μισό μέτρο, μέσο όρο, 40 εκατοστά, το οποίο σημαίνει γύρω στα 400 κυβικά αναδευτερόλεπτο. Ενώ η έξοδος είναι μόνο 8,5 κυβικά αναδευτερόλεπτο, αν δουλεύει. Αν δουλεύει. Εδώ αν όμως... λοιπόν υπάρχει ένας που ασχολείται με προγράμματα GIS, μπορείτε να απαντήσετε στο κουμπί αυτή τη στιγμή και να σας πει σε 5 μέρες θα πλημμυρίσω μέχρι αυτό το χωριό, με αυτό το ύψος, μέχρι αυτή την ισοήψη. Άρα στην ουσία. Τώρα, από γεωλογική άποψη, από ότι άμα έχουμε δείγματα και μπορούμε να πούμε ότι η απορριφωτικότητα είναι τόσο και τόσο, αυτά τα ξέρουν άλλοι επιστήμονες. Σωστά. Εσείς λέτε όμως στην ουσία έχει φρακάρει αυτή τη στιγμή η Κάρλα. Μα όταν χύνεται όλο το ποτάμι, έχει βρει την παλιά του μνήμη. Και η μνήμη βρίσκεται και η λίμνη ίδια. Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται. Ένα απλό μυαλό λέει ότι σε 10 μέρες θα πλημμυρίσει το τάδε χωριό. Το αντιλιοστάσιο λειτουργήσε. Το αντιλιοστάσιο χρειάζεται μόνο εάν φόρτωνε νερό απ' έξω να το ρίξει μέσα στη λίμνη. Μάλιστα. Να το αποθηκεύσει. Που μάλιστα. Η λίμνη δεν έχει έξοδο. Μάλιστα. Κύριε Ζελίδη, ακούσατε? Αυτή είναι η ροή. Άκουσα. Ξέρετε τι σημαίνει λίμνη? Στεγανό πυθμένα. Η απορρόφηση του νερού σε αυτά τα πετρώματα είναι σχεδόν μηδέν. Γι' αυτό δημιουργεί τη λίμνη. Έχει άργυλο από κάτω. Συνεπώς η απορροφητικότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Τώρα από την άλλη μεριά. Βλέποντας ότι η Κάρλα ανατολικά έχει έναν ορεινό όγκο, δεν μπορεί να εκφορτιστεί ανατολικά. Τι μένει λοιπόν, και επειδή η Κάρλα είναι στο νότιο ανατολικό άκρο αυτής της πολεκάνης της Λάρισας, έσπασε ο πίνιος και τροφοδοτεί την Κάρλα. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς? Αφού σταθεροποιηθείτε λίγο, γιατί αδυνάτησε το σήμα σας. Ακούω με διακοπές, κύριε Ζελίδη μου. Ναι, λέω, επειδή η Κάρλα βρίσκεται... Αν έχετε hands-free, βγάλτε το. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, με σταθερό μιλάω. Τώρα σας ακούω καλά. Λέω, επειδή η Κάρλα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της λεκάνης της Λάρισας, πλημμυρίζοντας ο ποινιός που είναι στο βόρειο τμήμα του, ναι, καταλαβαίνετε ότι όλος ο κάμπος αυτός της Λάρισας σιγά σιγά φορτίζεται με νερά και η Κάρλα σιγά σιγά θα ανεβάζει στάθμη. Φροντίσαμε όμως εμείς να κάνουμε ένα δευτερεύοντα αυλάκι, να το συντηρούμε, που να εκφορτίζει την Κάρλα προς το Βόλο? Όχι, λέει ο κύριος Καλαγιάς. Εδώ κανονικά λέει, κύριε Καλαγιά, έτσι δεν είπατε, ένας μετροπόντικας θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει χρόνια. Ναι, αφήκε το νερό, δεν φεύγει. Βέβαια, αυτό λέω κι εγώ. Δεν σκέφτηκε κανένας. Ήταν σίγουροι όταν την αποσχεράναν την Κάρλα ότι θα έχουν τη δυνατότητα να την κρατάνε στεγνή. Κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται αυτό. Κύριε καθηγητά, ναι, να ακούτε. Να πω κάτι. Βεβαίως. Από αυτοψία που έκανα χθες το φράγμα της γυρτώνης στην περιοχή της Λάρισας, στην έξοδο προς το Τέμπι, από εκεί φεύγει για το δέλτα του Πινιού, το νερό που είναι έξω από το φράγμα προς τη θάλασσα και το νερό που είναι αυτό που έρχεται, είναι η ίδια έσοδος γραμμή και έχει μπουκώσει εκεί προς τα έξω. Σημαίνει δηλαδή κάπου στην παλιά έσοδο, στην αρχαία έσοδο, κάπου που στενεύει ο ποινιός, κάπου έχουν κάτι φρακάρει. Ο ποινιός στο στενό των Τεμπών φτάνει μόνο στα 180 με 200 μέτρα πλάτος. Αν σκεφτείτε ότι έχουν πέσει τόσα δέντρα μέσα,
τόσο μπάζω μέσα στερεομεταφορά. Η διατομή του έχει μειωθεί πάρα πολύ, άρα η στερεομεταφορά και η μεταφορά του νερού είναι σχεδόν αδύνατη να μεταφέρει όλο αυτό τον όγκο. Και υπάρχει ένα υδρολυτικό πρόβλημα. Το πρώτο έγκλημα είναι το ότι δεν διανύχθηκε ο πυλίος. Μάλιστα. Κύριε Καλαγιά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κύριε Ζελιλίδη, την έχετε από πρώτο χέρι την πληροφορία και εσείς βγάλατε αμέσως το συμπέρασμα. Θέλω να σας ρωτήσω, μου λένε κάποιοι εδώ, καλά ρε παιδί μου λέει, μιλάει ο Ζελιλίδης ο καθηγητής, μιλάει ο Καλαγιάς που είχε στο παρελθόν τέτοια ευαίσθητη θέση, δεν ακούνε αυτοί οι ανευθυνοϋπεύθυνοι, που είναι λέει τώρα 3-24 ώρα με την Κάρλα, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Κύριε Ζελιλίδη, θέλω να μου πείτε, χάρτες υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Εσείς χθες μου στείλατε χάρτη ακόμη και για την Κρήτη. Δεν θα έπρεπε να έχει σημάνει αλάρμ σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή? Ξέρετε πόσα χρόνια παλεύω να ενημερώσω. Έχω κάνει σαν πρόεδρος πριν 4 χρόνια μια ημερίδα στην Πάτρα, λέγοντας για τα πλημμυρικά γεγονότα και τι πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον για τη δικιά μας την περιφέρεια, την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος. Κανένας δεν με φώναξε να μου πει τι είναι αυτά που λες. Πες μας, εξήγησέ μας. Κανένας. Έχω στείλει προτάσεις τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να μελετηθεί σε 4 περιφέρειες. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να πει τι λες, για ποιο ποτάμι μιλάς, τι είναι αυτά που λες. Κανένας δεν θέλει να ακούσει. Και σας είπα, για μένα η εκτίμησή μου είναι, αφού είναι το έργο θα ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια παράδειγμα και εγώ δεν θα είμαι δήμαρχος ή περιφερειάρχης, δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Κάνουν την προσευχή τους κάθε πρωί να μην τύχει στη δικιά τους θητεία ένα τέτοιο ξαφνικό γεγονός. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά τα γεγονότα θα επαναλαμβάνονται πυκνά πυκνά κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές ή ίσως και σε ίδιες, και θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Στην Κρήτη, όσο μπορείτε πιο κοντά στη βάση του τηλεφώνου, στην Κρήτη έχετε επισημάνει με κίτρινο 3-4 σημεία. Θέλετε να μου πείτε μία κουβέντα? Ναι, δεν τα έχω επισημάνει με κίτρινο, είναι κίτρινα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι οι χαμηλότερες περιοχές που είχαν θάλασσα τα πιο πρόσφατα γεωλογικά χρόνια, και εκεί μαζεύονται όλα τα νερά από τους ορεινούς όγκους. Ηράκλειο, από ό,τι βλέπω, κέντρο και δυτικά, είναι αυτό που περιγράφεται. Το Ηράκλειο είναι για μένα, η λεκάνη του Ηρακλείου είναι για μένα η πιο επικίνδυνη. Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη? Γιατί στη μέση της απόστασης από το Ηράκλειο νότια, ναι, σε αυτή τη λεκάνη, χωρίζουν τα νερά. Τα μισά αραίουν βόρεια και τα μισά αραίουν νότια. Όμως αυτό που είναι στο νότιο κομμάτι θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί? Προς τα πιτσίδια, Προς τα πιτσίδια. Γιατί όλα τα νερά βγαίνουν στα πιτσίδια. Μαζεύονται με τη λεκάνη, είναι τα αστερούσια νότια, δεν μπορούν να περάσουν τα αστερούσια. Άρα όλος ο όγκος του νερού θα μαζευτεί και θα πάει να κάνει εκβολή, έξοδο στα πιτσίδια. Τι θέλουμε λοιπόν? Αυτό το μεγάλο ρέμα. Αποχαιρέτα τη μεσαρά που ξέρεις. Μάλιστα. Πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το καθαρίζουμε, γιατί θα φουσκώσουν τα νερά, θα κλείσει το στόμιο και δεν θα μπορούν να παροχετευτούν. Και θα μετατραπεί όπως ήταν παλιά αυτή η λεκάνη στην περιοχή. Την περιοχή της Μεσαράς θα μετατραπεί πάλι σε λίμνη. Ήταν κάποτε λίμνη. Μην το επιχειρήσουμε να τη μετατρέψουμε μόνοι μας σε λίμνη. Ακούν οι Μεσαρίτες και η περιφέρεια, φαντάζομαι, ελπίζω να ακούνε αυτά που λέει ο κύριος Ζελιλίδης. Διότι ακόμη καλοκαιρία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό δεν ειδοποιεί παρά μόνο κάποια 24 ώρα. Άρα γενικώς είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν θα κάνεις κάτι στα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Σωστά. Ακριβώς. Και καλά είναι να προετοιμάζεσαι, να καθαρίζεις, να δημιουργείς τις συνθήκες της καθαρής παροχέτευσης, να μην δίνεις άδεια οικοδομική μέσα στην Κήτη. Για μένα θα πρέπει να απαγορευτεί και η καλλιέργεια μέσα, γιατί το υπόστρωμα της Κήτης με την καλλιέργεια είναι εύκολο διάβρωτο. Δεν έχει την παγωποιηθεί, γιατί καλλιεργείται. Τι σημαίνει αυτό? Με το που θα έρθει λίγο υψηλό φορτίο νερού, θα το παρασύρει. Έτσι αυξάνει τη στερεομεταφορά. Αυτή η στερεομεταφορά κάπου θα την αφήσει. Θα πάει λοιπόν στα πιτσίδια, στο στόμιο του ποταμού, και θα μπλοκάρει. Θα μειωθεί η παροχετευτική ικανότητα και σιγά σιγά θα πλημμυρίζουν τα χωριά προς τα ανατολικά. Άρα, καλό είναι, κύριε Ζελιλίδη, και με αυτό θέλω να κλείσω, να σας ρωτήσω, μήπως είμαστε σε μια περίοδο που επικοινωνιακά έχουμε ακραίους εκφοβισμούς, αλλά στην πράξη δεν έχουμε ουσιαστικά έργα, διότι τα φορτώνουμε όλα στην κλιματική κρίση? Σας πω, τα δίκτυα οβρίων τα σχεδιάζουμε για περίοδο επαναφοράς 5-10 χρόνια. Αυτό σημαίνει, για να το καταλάβει και ο κόσμος,
πως στην πολύ ευνοϊκή και όχι πολύ συχνή περίπτωση που εκεί που μένουμε υπάρχει δίκτυο ομβρίων άρτια συντηρούμενο, θα βλέπουμε το δρόμο μπροστά στο σπίτι μας να πλημμυρίζει κάθε 5 με 10 χρόνια κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και για τις διευθετήσεις των αστικών ρευμάτων που τις σχεδιάζουμε για περίοδο επαναφοράς 50 χρόνια. Μήπως λοιπόν εκείνη το θέμα και να αφήσουμε την καραμέλα περί κλιματικής κρίσης και ακραίων φαινομένων και θεομηνιών. Συμφωνώ απόλυτα και ξαναλέω ότι η καραμέλα της πολιτικής κρίσης είναι για να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Όταν θα γίνει η πλήρης καταγραφή, πόσες γέφυρες υπάρχουν στον ποινίο, σε πόσα μέτρα έχει καθαριστεί κλπ. Θα καταλάβετε ότι η ανθρώπινη παρέμβαση, η ανθρώπινη αμέλεια, η ανθρώπινη αδιαφορία των κυβερνώντων κάθε περιοχής συμβάλλει στο πλημμυρικό γεγονός ή συνέβαλε στο πλημμυρικό γεγονός του Θεσσαλικού κάμπου κατά 90%. Και μόνο ένα 10% οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, αυτό που ζούμε σήμερα θα μπορούσε κάποιος να το περιμένει στα 50 χρόνια. Αλλά ήρθε νωρίτερα. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Τεχνολογικά ναι. Πρακτικά όχι. Αδιαφορούμε. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι αυτά τα καμπανάκια τα τελευταία 3 χρόνια, ο Ιαννός και το σημερινό, μας δώσουν φώτιση να επενδύσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, πιθανά να κάνουμε κάποια έργα. Λέει ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ζελίδη. Γιάννουλη, γέφυρα Τυρνάβου, ο ποινιός έχει κλείσει 1,6 εκατοστά ανά 100 μέτρα παροχέτευση ροής σχεδόν ανύπαρκτη. Στην Κάρλα έχουμε παρόμοιο πρόβλημα. Και ο φίλος ο Κώστας, κύριε Ζελίδη, μήπως πρέπει να αναρωτιόμαστε και να ξυνόμαστε στο κλεινό νάστη, έρχεται ο Κηφισός? Βεβαίως. Ξέρετε πόσα ποτάμια. Το πρώτο ποτάμι που μελέτησα το 97, πριν 30 χρόνια περίπου, στην Κόρινθο, αυτό ακριβώς έγινε. Έχεις ένα τεράστιο ποτάμι από τον ορεινό όγκο που αποστραγγίζει μια μεγάλη λεκάνη απορροής και όταν έφτασε μπροστά στις εκβολές του, στη σημερινή Κόρινθο, όλα τα δευτερεύοντα αυλάκια που εκφόρτιζαν αυτή τη ροή βαζώθηκαν. Και το κύριο αυλάκι εγκυβωτίστηκε. Έγινε δηλαδή ένας τσιμέντινος αγός και από πάνω έχει δρόμο. Μόλις πάει ένα δέντρο μπροστά στην είσοδο, έφραξε. Μα έτσι έπαθε. Τα ίδια θα συμβούν και εκεί. Δεν γίνεται ο Κηφισός ένα ποτάμι με τεράστιο πλάτος κήτης να το εγκλωβίζεις μέσα σε 10 μέτρα κήτη. Τι να χωρέσει. Άλλος εδώ μου λέει, υπάρχουν περιφέρειες, κύριε Ζελίδη, που ακούνε, έχουν άρτιες μελέτες, εντοπίζουν όλα τα επικίνδυνα σημεία, αλλά το θέμα είναι ότι είναι μόνοι τους. Όχι μόνο η μελέτη λέει εντοπίζει δύσκολα σημεία, αλλά προτείνει και λύσεις, όπως αλλαγή χρήσης γης. Πες το για παράδειγμα, λέει, στην Κρήτη, στη Μεσαρά, να αλλάξεις θερμοκήπια που θα πρέπει να φύγουν από τα σημεία που είναι. Ναι, αυτό είπα. Το είπα από την αρχή, ότι κάποιοι ενθάρρυναν αυτές τις παρεμβάσεις, καταπατήσεις μέσα στην Κρήτη. Τις ενθάρρυναν γιατί αυξήθηκε το γεωργικό κεφάλαιο. Δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά δεν τους ενημέρωσε κανείς ότι ξέρεις αυτό που κάνεις θα γίνει εις βάρος σου, εις βάρος του χωριού σου, εις βάρος της κοινωνίας με τις αποζημιώσεις κλπ. Δεν... Κοιτάξτε, ο ενεργός πολίτης πρέπει να είναι ένας ενημερωμένος πολίτης. Δυστυχώς, όλα πρέπει να ξεκινήσουν από εκεί, από το μηδέν. Να ενημερωθεί ο κόσμος γιατί το λέμε αυτό. Η χρήση γης είναι το α και το ω. Καμία κυβέρνηση δεν θέλησε να παρέμβει την περιχαράκωση ενός ποταμίου συστήματος. Σας είπα γιατί. Από 300 μέτρα κήτη έγινε 50 και τα άλλα 250 έγινε καλλιεργήσιμη γη. Και λέγανε, γιατί υπάρχουν επιστήμονες που το λένε, έλα μωρέ, δεν πειράζει, αυτό το φαινόμενο θα επαναληφθεί σε 300 χρόνια. Να, αθρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Και όχι μόνο αυτό. Η οικονομία, λέει, εξαρτάται κατά 5% το ΑΕΠ από την παραγωγή της Θεσσαλίας, κατά 30% του χοιρινού κλπ. Ποιος θα τα αντιμετωπίσει αυτά? Είναι πολλαπλάσια τα ζητήματα. Βέβαια είναι πολλαπλάσια. Πρέπει να ενημερώσω το Μεσαρίτη λοιπόν ότι αυτό που κάνει θα γυρίσει μπούμερα και εναντίον του. Και μετά θα τον βρω μαζί μου. Αλλά πρώτα πρέπει να τον ενημερώσω. Δεν γίνεται να πάω να κάνω παρέμβαση και να του πω φύγε από εδώ, εξαφανίσου, εγώ θα κάνω εδώ αυτό. Η φίλη μου η Μαρία, με αυτή θα κλείσω, λέει, κύριε Ζελίδη, αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι για να έχουμε ελπίδα επιβίωσης στο Θεσσαλικό κάμπο, τώρα χρειάζονται εκτεταμένα έργα υποδομής,
ουσιαστικά και πολλά λεφτά. Και δύο, αν καταλαβαίνω καλά, ο κύριος Ζελιλίδης και ο κύριος Καλαγιάς έχουν σημάνει συναγερμό για το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, ημέρες και στην Κάρλα, ε. Συμφωνώ, έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Θεσσαλικός κάμπος, όπως ξεκινήσαμε τη συζήτηση, κάποτε είχε αρτεσιανό νερό. Σήμερα λοιπόν με τις υπεραντλήσεις και τις υπερεκμεταλλεύσεις της γης, για να βρεις νερό πρέπει να πας κάτω από τα 400 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υδροφόρος έχει τεγνώσει μέχρι τα 400 μέτρα. Αυτό τι σημαίνει, επειδή ο υδροφόρος στο Θεσσαλικό κάμπο είναι μέσα σε άμμο και χαλίκι, άρχισε σιγά σιγά να συμπυκνώνεται. Η συμπύκνωση την βιώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Καθίσεις λέει εδώ, καθιζήσεις εκεί, βυθίστηκε το ένα σπίτι, βυθίστηκε μια περιοχή, υποβαθμίστηκε κλπ. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται υψομετρικά κάτω από την κήτη του ποινίου. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να βρούμε τρόπο να τις αποστραγγίζουμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αλλιώς να εγκαταλείψουμε την περιοχή. Πρέπει να τους το πούνε. Πρέπει να μετρηθούν αυτά. Θέλει δουλειά. Και είπα ότι τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν από τις εκβολές του ποινίου, να διαπλατείνουμε τα στενά, να τα βαθύνουμε τα στενά και στην ποινιάδα και στα τέμπη. Δεν μπορεί να παροχετευτεί τόσο μεγάλη ποσότητα νερού. Και δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ. Δεν αντιμετωπίστηκε. Όπως μου είπε ένας συνάδελφος, ξέρεις, λέει, εδώ και 50 χρόνια ο ποινίος δεν έχει καθαριστεί. Και τι μου το λες, του λέω, να χαρώ? Το ξέρω. Το ξέρω ότι δεν έχει καθαριστεί. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να δώσουμε άλοθη στη σημερινή κυβέρνηση, επειδή δεν το έκανε και η προηγούμενη και η προ-προηγούμενη και η προ-προηγούμενη, οι τελευταίες κυβερνήσεις τα τελευταία 50 χρόνια? Δεν υπάρχει άλοθη σε κανέναν. Ο Βασίλης λέει, πριν κλείσετε, σας παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Ζελιλίδη. Είχε ξεκινήσει και είχε μάλιστα μπλοκάρει όλο το Θεσσαλικό κάμπο η ιστορία της εκτροπής του Αχελόγου. Γίνανε και κάποια έργα τα οποία στο τέλος εγκαταλείφθηκαν. Αποκλείει το ενδεχόμενο να βρήκε με αυτά τα έργα πέρασμα και ο Αχελός? Όχι, η εκτροπή για μένα έπρεπε να είχε γίνει. Και έπρεπε να είχε γίνει, γιατί δεν θα είχαμε τις υπεραντλήσεις στο Θεσσαλικό. Δεν θα είχαμε τις καθυζήσεις, τις συμπυκνώσεις. Ναι, άλλο ρωτάει τώρα όμως. Όχι αν έπρεπε να γίνει, αλλά μήπως οι εργασίες που ξεκίνησαν. Όχι. Οι εκτροπές ήταν μεγάλο το ύψος του νερού. Είναι μεγάλη η λεκάνη απορροής. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τις αστοχίες, το μη καθαρισμό, τη μη διαπλάτηση, τη μη εκβάθμιση της κήτης του ποταμού, στο πέρασμα της ποινιάδας και των τεμπών, οδήγησε σε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Κύριε Ζελιλίδη, εξαιρετικές ευχαριστίες εδώ από όλο τον κόσμο, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, και μου γράφουν εδώ. Καλά, ρε παιδί μου, λέει, υπάρχουν τόσο ειδικοί επιστήμονες. Τα λένε με λεπτομέρεια και με απλό τρόπο. Θέλαμε να ξέρουμε τα κυβερνητικά, κρατικά, αυτοδιοικητικά επιτελεία. Τα ακούνε, τα σημειώνουν, κάνουν κάτι? Όχι, δεν θέλουν να ακούνε. Δεν θέλουν να ακούνε αντίθετη άποψη από αυτό που έχουν διαμορφώσει οι ίδιοι. Γιατί αν σε φωνάξει και πεις πρέπει να γίνουν αυτά και κοστολογηθούν αυτά τα έργα και βγαίνει ένα αλφα ποσό, του στεινάει τον προϋπολογισμό και το σχεδιασμό στον αέρα. Πώς θα πάρει την ασφάλτο κάτω από το σπίτι σου, από την πόρτα σου να φανεί? Ένα είναι μάλιστα αυτό. Πώς θα δώσει παροχές κάτι επιδόματα για να χαϊδεύει τα αυτιά των πολύ πολύ αδυνάτων που πιστεύουν ότι με τα 200 ευρώ που του έδωσε του λύσε το πρόβλημα? Και σήμερα δεν έχει που να κοιμηθεί. Του κατέστρεψε όλο το βιός. Και δεν έχει ευθύνη κανένας. Καλημέρα, κύριε Ζελιλίδη, να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.